καθηγητές, δήμαρχοι, έπαρχοι, συνάδελφοι, αγαπητοί καθηγητές και παιδιά. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα σε αυτήν την εκδήλωση και ως γονιάς και όσο ασχολούμαι με τα κοινά. Η υποχρέωσή μας να είμαστε δίπλα στο σχολείο, στους μαθητές, στους καθηγητές και βεβαίως και στους προϊστάμενους, στις εκπαίδευσης. Και επειδή έτυχε σήμερα να βραβεύσω τον Μανώλη τον Κατσούλη, θα σας καταθέσω για μια προσωπική εμπειρία σε πρόσφατο καιρό, πριν από 1,5-2 μήνες, που η κόρη μου ήταν στην ομάδα βόλεϊ του σχολείου. Ήταν να πάτε στη Σύρα και να πέσω στους αγώνες εκεί. Ο καιρός ήταν πολύ άσχημος, 8-9 από εγώ. Λέω, Μανώλη, δεν είναι δυνατόν. Το πήρα τηλέφωνο και λέω, Μανώλη, δεν είναι δυνατόν να πάνε τα παιδιά με τέτοιο καιρό. Είναι πολύ δύσκολο και με ένα μικρό πτύο που ήταν το Aqua Spirit. Μου λέει, Φώτη, πρέπει να πάμε. Είναι υποχρέωσή μας και πρέπει να πάμε. Τελικά δεν πήγα γιατί έβαλε απαγορευτικό, ας είναι ακόμα και περισσότερο και έβαλε απαγορευτικό. Αυτό είναι και μια περίπλανη απόδειξη ότι, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι μόνοι πρόβλημα, ότι τα αγαπά κόπης τότε. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, χωρίς αυτές τις βραβεύσεις που θα γίνει μέσα από προσωπικό κόπο, από στερήσεις και από το τεράστιο προσπάθειο. Συγχαρητήρια σε όλους, στον διευθυντή του Λυκείου, στους καθηγητές του Λυκείου, στους μαθητές, στους γονείς και βέβαια στο δραστηριότατο σύλλογο γονείων και επιδεμών που υπό την αιγίδα του γίνεται η σημερινή εκδήλωση. Εμείς ως γονείς και ως ασχολούμενοι και με τα κοινά έχουμε υποχρέωση να είμαστε δίπλα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μοχτούν καθημερινά και η σημερινή εκδήλωση είναι μια περίπτερη απόδειξη της δουλειάς που γίνεται στο Λύκειο να στους όλους τους τομείς. Όχι μόνο στην εκπαίδευση, στα μαθηματικά και στις εξετάσεις. Το σχολείο μας είναι στα πρώτα σχολεία σε επιχώρητες, αλλά και στον αθλητισμό και στον πολιτισμό. Συγχαρητήρια σε όλους και ειδικά στον Μανώλη τον Κατσούλη που έχουν την τιμή να τον βραβεύσουν. Συγχαρητήρια σε όλους. Σε συνεργασία με την χορευτική ομάδα του Λυκείου, που δημιούργησε ο σύλλογός μας τα τελευταία 2 χρόνια μετά τη σύστασή του, με τη βοήθεια του πρώην μέλους του ΔΣ κ. Φεργιαδού Νικόδημου, έχουν λάβει λοιπόν όλα σε μαθητικές εκδηλώσεις, σε εκδηλώσεις νόμαμα, Δήμου Νάξου, εκδηλώσεις τοπικές, πανηγύρια κτλ. Επενούμε λοιπόν τα παρακάτω παιδιά, μουσικούς, τα οποία συμμετέχουν ακούραστα σε εκδηλώσεις και παρακαλούμε τον κύριο Ψαρό Αρτέμι, πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να διαλέγει τους επέδους. Μπράβο! Βασιλική Κατερίνη, από την πρώτη Λυκείου. Ποντικιάν Παρασκευή. Τσακωνιάτης Λεωνίδας. Καλές Σημαίλη. Τα παιδιά αυτά είναι από την πρώτη Λυκείου. Β' Λυκείου, Δημητροκάλη Μαρία Μαργαρίτα. Thank you.
Τελευταίο βραβείο με το χορευτικό του Συλλόγου. Ο Σύλλογος, το χορευτικό δημιουργήθηκε πέρυσι με τη βοήθεια του πρώην μέλους του κυρίου Κλεριανού Νικόλου, τον οποίο είναι καλό να έρθει εδώ. Μετά την αποχώρησή του από το Σύλλογο, εξακολουθεί αφιλοκερδό και κάνει μαθήματα στο αμφιθέατρο που μας το έχει παραχωρήσει το Λίγιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάθε Σάββατο μετά τις 5 έχουν δημιουργηθεί 4 τμήματα προμήπια δημοτικού γυμνασίου Λυκείου. Μαθαίνουν τα παιδιά παραδοσιακούς χορούς και έτσι προάγεται η παράδοση του νησιού και γενικά της, η ελληνική παράδοση. Έχουμε δηλαδή 4 χορευτικές ομάδες. Ο Σύλλογος έχει συγκεντρώσει χρήματα και έχει φτιάξει 5 παραδοσιακές χορευτικές γυναικείες για τις μαθήτριες του Λυκείου, τις οποίες θα τις παραδώσουμε τέλος της σχολικής χρονιάς στο Γέλ Νάψου να τις χρησιμοποιήσει σε σχολικές εορτές, σχέσεις κτλ. Παραστάσεις που έχει κάνει το χορευτικό μας είναι πάρα πολλές. Πέρα από πανηγύρια, από συμμετοχές στο Παγκόσμιο Συνέδριο Χολογιστών, μετά από πρόσκληση του επαρχείου, εκδηλώσεις νόμων χριστουγεννιάτικες και αποκριάτικες, εκδηλώσεις τοπικών συλλόγων, έχουν καλέσει από την ΕΑΣ και τον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Τέλος πάντων, πάρα πολλές εκδηλώσεις, να μην σας κουράζω. Και τα παιδιά του χορευτικού που βραβεύουμε σήμερα και πιστεύουμε να συνεχιστεί ακούραστα αυτό και μετά, και αφού ο σύλλογος μας γίνει παρελθόν, είναι η Άννα Βασιλάκη, παρακαλούμε τον κύριο Μαχαρκοκύλη, Νικό να κάνει την άμεση. Γιατί εκτός από τον αθλητισμό και τα μαθήματα σίγουρα έχουν να έχουν υγεία, να έχουν καλά αποτελέσματα στις πανελλήνιες του Λυκείου και να τα καθαρώνουν μόνοι τους όπως επιθυμούν. Θα ήθελα να πω ακόμα ότι ο Δήμος Νάξου, που είναι την κλάδα μου, το Δήμο του Μαρέου και του Μαργαρίτη, είναι κοντά στα παιδιά και κοντά στον αθλητισμό. Γι' αυτό, εκτός που έχουμε φτιάξει όλα τα γήπεδα, από άλλους χώρους, από μπασκέτες, από διαγραμμίσεις και όλα αυτά, τώρα προχωράμε και σε ένα καινούριο, σε κάτι καινούριο μάλλον. Ήδη το ξεκινήσαμε με το 4ο δημοτικό, φτιάξαμε πλαστικό ελαστικό τάβλα για να παίζουν μπάσκετ τα παιδιά. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά και βολέι. Θα συνεχίσουμε ακόμα με άλλα 2 γήπεδα. Το ένα διακριτικό τέλος του μηνός στο Λάγιο Αρσένιο, άλλο ένα στην Κύπρο και θα διεκτεί και ένα στην Ορεινή Νάξο. Όπως με διαβεβαίωσε και ο πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας, ο κ. Ψαρός, το πρώτο γήπεδο θα φτιάξει δευτεροβάθμια, θα έρθει στο ΓΕΛ. Ο ελαστικός τάχτας είναι ακόμα πιο βελτιωμένος και καλύτερος από ό,τι φτιάξαμε στο δεύτερο δημοτικό. Σοφία Καραβίνη. Παρασκευή Ανεκλαβή.
χορέψει στην παραλία της Νάξου. 17 Ιουλίου θα λάβει μέρος στα προσκοπολεμικά μονομάρια στα κατάβολα στην Αμοργό και είναι ανοιχτός σε οποιαδήποτε προσκλήσεις του Δήμου Νάξου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Περιανό Λιγό Δημό για όλη τη δουλειά και παρακαλούμε πάρα πολύ τον κύριο Νίκο Κορέα να του απολύνει το βραβείο. Ούτε για τους καθηγητές, ούτε για τον διευθυντή. Είναι τιμή για εσάς και τους γονείς σας.